Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με καπέλο 20% σε σχέση με πέρυσι, θα γεμίσουν από αύριο τα νοικοκυριά της δεξαμενές τους με πετρέλαιο θέρμανσης. Η επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό θα κοιμαθεί στη Βόρεια Ελλάδα με πολύ συντηρητικούς μάλιστα υπολογισμούς από τα 51 ευρώ για μία γκαρσονιέρα μέχρι τα 164 ευρώ για ένα τριάρι διαμέρισμα. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 67 με 68 ευρώ λεπτά το λίτρο στη Θεσσαλονίκη. Στην περιφέρεια και κυρίως στα νησιά, οι τιμές θα φτάνουν μέχρι 77 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών, για ένα διαμέρισμα 2 δωματίων στη Βόρεια Ελλάδα, το κόστος ανέρχεται φέτος σε 603 ευρώ από 477 ευρώ πέρυσι. Το θετικό είναι ότι τουλάχιστον η διανομή θα γίνει χωρίς προβλήματα μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν Υπουργείο Οικονομικών και Πρατηριούχοι. Στη χθεσινή συνάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Κουσελά με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, έγινε δεκτό το σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας και από την 1η Γενάρη 2011 θα καταργηθεί η προκαταβολή του αυξημένου ειδικού φόρου κατανάλωσης από τους πρατηριούχους για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μέχρι τότε, οι επιστροφές φόρου προς τους βενζινοπόλες για τις ποσότητες που διαθέτουν στην κατανάλωση θα γίνεται σε διάστημα 2 ημερών. Όπως διευκρίνησε ο Υφυπουργός, αυτό δεν σηματοδοτεί κατάργηση του ύφεστου, δηλαδή του συστήματος μέσω του οποίου γίνονται σήμερα οι επιστροφές φόρου, καθώς ο μηχανισμός θα διατηρηθεί για τον έλεγχο των παραστατικών πώλησης πετρελαίου που θα εξακολουθήσουν να υποβάλουν οι πρατηριούχοι. Σε όσους καθυστερούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, θα αφαιρείται η άδεια διαμονής πετρελαίου, διανομής πετρελαίου, υπογράμμισε ο Υφυπουργός. Απεργούν αύριο οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών διαβατών Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι για την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύστημα κράτησης, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχουν πληρωθεί τα νυχτερινά τους στους τελευταίους 8 μήνες. Πάντως, από χθες εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι 20 κρατούμενοι στις φυλακές Νιγρήτα Σερών, οι οποίες ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι των διαβατών, στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 24-ωρη απεργία αύριο, με κεντρικό αίτημα την αποσυμφόρηση του σοφρονιστικού ιδρύματος. Όπως αναφέρουν, σήμερα κρατούνται 620 άτομα αντί για 320 που προβλέπεται. Ζητούμε την άμεση αποσυμφόρηση και παύση των μεταγωγών από άλλα καταστήματα κράτησης για να εξυπηρετηθεί πρώτα τα αστυνομικά τμήματα και οι διευθύνσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους. Αναφέρονται χαρακτηριστικά στο επεισόδιο που σημειώθηκε την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου, όταν η διοίκηση των διαβατών αρνήθηκε να παραλάβει κρατούμενους στις ασφάλειες Θεσσαλονίκης, καθώς τα κρατητήρια ασφικτιούν. Δεν θέλουμε να ξαναβιώσουμε τέτοιο περιστατικό από τη στιγμή που δεν είχαμε ούτε χώρο ούτε στρώματα για τους κρατούμενους. Εκτός της αποσυμφόρησης, οι σοφρονιστικοί των διαβατών θεωρούν εξίσου σημαντικό ζήτημα την καταβολή των νυχτερινών τους, που έχουν να πληρωθούν από τον περασμένο Μάρτιο και παράλληλα την αύξηση του προσωπικού τις νυχτερινές ώρες. Η τραγική μείωση του προσωπικού τη νύχτα έχει συνέπεια να διακυβεύεται η ασφάλεια του καταστήματος, υποστηρίζουν. Πόλεμος ξέσπασε ανάμεσα στη διοίκηση και τον Σύλλογο Εργαζομένων του Συνδέσμου Οτάνομου Θεσσαλονίκης για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διάθεση των απορριμμάτων του Κεντρικού Δήμου στον Χιτά την ημέρα της Γενικής Απεργίας των Δημοτικών Υπαλλήλων στις 7 Οκτώβρη. Όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Συνδέσμου ΟΤΑ, παρότι ο Χιτά της Μαυροράχης λειτουργούσε μόνο με προσωπικό ασφαλείας, ασκήθηκαν πιέσεις ώστε να ενταχθούν στο δυναμικό περισσότερα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης από αυτά που μπορούσαν να διατεθούν. Παρότι είχαμε συμφωνήσει να φέρει ο Δήμος 15 σειρώμερα απορριμματοφόρα, άδειασε πλέον επιπλέον 28 οχήματα, δημιουργώντας σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και όχι μόνον, αφού δεν υπήρχε το ανάλογο προσωπικό, ώστε να γίνει με ασφαλή τρόπο η ταφή των απορριμμάτων, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων, στην οποία υπογραμμίζεται ότι υπάρχει κίνδυνος ο Χιτά από υπόδειγμα στην Ευρώπη να καταστεί παράδειγμα προς αποφυγή. Η διαδικασία της απόθεσης των απορριμμάτων έγινε κανονικά και με απόλυτη ασφάλεια, δεδομένου ότι οι δυνατότητες του Χιτά είναι πολύ μεγάλες, απαντά από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Οτάνομου Θεσσαλονίκης Γιάννης Ζουρνάς. Όπως επισημαίνει μάλιστα, κατά το συγκεκριμένο χρόνο οι ανάγκες στον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη ήταν εξαιρετικά πιεστικές, καθώς είχαν συσσωρευτεί πλήθος σκουπίδια στους δρόμους της πόλης. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού από το νέο έτος, παρά την πρόσφατη ανατίμηση των αλεύρων κατά 15 με 30%, έδωσε την Τετάρτη με κατηγορηματικό τρόπο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, Μιχάλης Μούσιος.
Ζούμε το δράμα που βιώνουν οι καταναλωτές λόγω της οικονομικής κρίσης, ισχυρίστηκε επίσης, ο οποίος παρευρέθηκε σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε με αφορμή τη διοργάνωση του δεύτερου φεστιβάλ ψωμιού στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Επισημένοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η οικονομική κρίση, σημείωσε ότι ευτυχώς ακόμη δεν υπάρχουν λουκέτα ή πτωχεύσεις φούρνων, αλλά σαφώς μας ακουμπάει. Υποστήριξε μάλιστα ότι σήμερα η τιμή του ψωμιού στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη κατά 30% σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά την αύξηση έως και 12% που παρατηρείται σε άλλα αγαθά στη χώρα μας. Νεαρός φοιτητής συνελήφθη από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης ύστερα από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού με γκαζάκια που σημειώθηκε εχθές στα ξημερώματα σε εργοτάξιο της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης. Αστυνομικοί ανέφεραν ότι μαζί με τον 19χρονο ήταν ακόμη ένα άτομο που αναζητείται. Η έκρηξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, σημειώθηκε στις 4 και 4 το πρωί σε φορτηγό της ΔΕΗ που ήταν σταθμευμένο στο εργοτάξιο της διασταύρωσης της παραλιακής λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου με την οδό Έντισον. Από τη φωτιά που προκλήθηκε, την οποία έσβησε η πυροσβεστική, ύστερα από την έκρηξη του ενός εκ των δύο φιαλιδίων, καταστράθηκε τμήμα του φορτηγού. Από την ασφάλεια ανακοινώθηκε ότι μετά την έκρηξη συνελήφθη ο 19χρονος, χωρίς όμως να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την εμπλοκή του στην τοποθέτηση και την ενεργοποίηση του μηχανισμού. Εντοπίστηκε και συνελήφθη πλησίων του σημείου, ήταν η χαρακτηριστική απάντηση αξιωματικού της ασφάλειας, χωρίς όμως να δίνει περισσότερα στοιχεία, ούτε να διευκρινίζει αν η σύλληψη έγινε στην ευρύτερη περιοχή. Πάντως, οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι ο νεαρός είναι φοιτητής σε σχολή της Θεσσαλονίκης και ανήκει στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό ποια είναι η θέση του συλληφθέντος μετά τη σύλληψη. Στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε από την αστυνομία, έγιναν έφοδοι σε δύο σπίτια. Από το ένα, κατασχέθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής που εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Ομάδα εμπορίας ναρκωτικών με άρωμα γυναίκας εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τρεις γυναίκες ηλικίες 32, 50 και 45 ετών και ένας 30χρονος σύνεργός τους κατηγορούνται πως προμήθευαν τοξικομανής με ηρωίνη. Συγκεκριμένα οι 32χρονοι και οι 50χρονοι, εναντίον της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπή, συνελήφθησαν μετά από ραντεβού στην περιοχή του Ευόσμου και στη συμβολή της παλιάς εθνικής οδού Κυλκής Μοναστηρίου με τρεις πελάτες τους, δύο 31χρονους και έναν 23χρονο, στους οποίους κατηγορούνται ότι πούλησαν τρία μικροδέματα ηρωίνη συνολικού βάρους 2,8 γραμμαρίων, ενώ οι 45χρονοι και ο 30χρονος συνελήφθησαν καθώς κατήχαν από κοινού με την 32χρονη και την 50χρονη ποσότητα ηρωίνης που βρέθηκε και κατασχέθηκε στο σπίτι τους στα υψώματα διαβατών μαζί με το ποσό των 475 ευρώ. Το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κατερίνης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ενώ όπως τόνισε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης, η Κατερίνη αλλάζει εποχή. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο κ. Χιονίδης τόνισε μεταξύ άλλων πως δίνουμε υπεραξίες στην πόλη μας μερικών δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ εντάσσουμε πολύ μεγάλες δημοτικές εκτάσεις για να αποπληρώσουμε τους δημότες, αλλά και για να δημιουργήσουμε Δημοτική Τράπεζα Γης. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Κατερίνης πρόσθεσε πως τώρα θα μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε βιοπά πολεοδομημένο μεταξύ της παλιάς και νέας εθνικής οδού και 800 στρέμματα για αποθήκες μεταφορικών επιχειρήσεων μεταξύ νέας εθνικής οδού και σιδηροδρομικής γραμμής. Περισσότερα από 1.500 στρέμματα ανοίγουν στο Δήμο μας. Από αυτά, 1.000 στρέμματα βρίσκονται στην Ολυμπιακή Ακτή. Κατά τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Γιαννιτσών έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια αναστήλωσης των μνημείων του δυτικού τομέα της πόλης των Γιαννιτσών. Οι αναστηλώσεις αυτές αποτελούν εξειδικευμένες και πολυδάπαινες εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού. Μετά την επιτυχημένη αναστήλωση του μαυσολίου του Γαζί Ευρενός, σε συνεργασία με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας και του Πύργου του Ρολογιού, ο Δήμος Γιαννιτσών αυτή την περίοδο υλοποιεί την αναστήλωση του μαυσολίου του Αχμέτ Μπέι Ευρενεζόγλου. Το μαυσολείο, γνωστό στην πόλη ως Τουρπές, βρίσκεται στην πάροδο της οδού Στράντζης. Πρόκειται για ένα διόροφο σχεδόν τετράγωνο σε κάτωψη κτίριο, πλευράς σχεδόν 8 μέτρων, που καλύπτεται με τρούλο, εδραζόμενο σε οκταγωγικό τύμπανο. Στον όροφο υπήρχε μιχράμπ, το οποίο μαρτυρεί τη λειτουργία εκεί ενός μικρού τεμένους. Οι διόροφοι δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Η πρόσβαση στον όροφο γινόταν μέσω μιας εξωτερικής ξύλινης κλίμακας στο βόρειο τοίχο, η οποία οδηγούσε σε τοξωτή θύρα στη βορειοδυτική γωνία, όπου εξασφάλιζε την είσοδο στο εσωτερικό του ορόφου.
Ένα ελλειπτικό θήτα το οποίο συμβολίζει την κυκλική πορεία της ιστορίας και συγχρόνως παραπέμπει διακριτικά στο μονόγραμμα της πόλης, θα κοσμεί σε λίγους μήνες την είσοδο του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου της Θεσσαλονίκης. Η σύγχρονη γλυπτική σύνθεση, η οποία αποτελεί έργο του Βορειοελλαδή δικαστικού Δημήτρη Φόρτσα, θα αναπτύσσεται σε ύψος 11 μέτρων και περίπου θα καθρεφτίζεται επάνω στον μεταλλικό σκελετό του νέου Δημαρχείου. Το συγκεκριμένο έργο, για τη δημιουργία του οποίου ο κ. Φόρτσα συνεργάστηκε με τους αρχιτέκτονες Νίκο Γεωργιάδη, Παναγιώτα Μαμαλάκη, Κώστα Κακογιάννη και Βάιο Ζητονούλη, κέρδισε το πρώτο βραβείο στο πλαίσιο Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από πλευράς Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός αυτός, συνολικού προϋπολογισμού 190.000 ευρώ, αφορούσε στην φιλοτέχνηση ενός καλλιτεχνικού έργου, το οποίο θα τοποθετηθεί στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο προς τιμήν της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το γλυπτό, όπως εξηγεί ο κ. Φόρτσας, αποτελείται από διαδοχικές ελλείψεις, οι οποίες δείχνουν ότι στη διαδικασία της εξέλιξης η πόλη επιστρέφει στην αρχή της ιστορίας της για να προχωρήσει προς το επόμενο στάδιο. Η Θεσσαλονίκη κάθε φορά επανέρχεται στην επαρχή της ιστορίας της για να γεννήσει μια πλειάδα πολιτισμικών ταυτοτήτων, επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Φόρτσας, σημειώνοντας ότι η μορφή του γλυπτού, αν και φαίνεται συμμετρική, δεν είναι, με αποτέλεσμα η κατακόρυφη περιστροφή και η μετακόμιση των ελλειπτικών δακτυλίων να δημιουργούν διαδοχικές όψεις. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις και για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.